ξέρετε. Κατά τη διάρκεια της κοίησης, ειδικά μετά από τα μέσα του δευτέρου τερμήνου, καλεσμένους στις μαμάδες παραπονιούνται πως δεν μπορούν να κοιμηθούν. Καταρχήν η μήτρα πιέζει με το μέγεθός της στο θώρακα και παρεμποδίζει την αναπνοή. Εξάλλου η μήτρα πιέζει και το στομάχι και προκαλείται γάστρο-ισοφαγική παλινδρόμηση. Συνεπώς, ειδικά αν φάγατε λίγο παραπάνω πριν ξαπλώσετε, είναι πολύ πιθανόν να ταλαιπωρηθείτε στον ύπνο. Η συχνή πόνη στη μέση σίγουρα δεν βοηθάει να βρείτε την ηρεμία και να απολαύσετε ένα ξεκούραστο ύπνο. Όμως ένας άλλος παράγων, ο οποίος είναι αρκετές φορές εντός εισαγωγικών ενοχλητικός και σας κρατά ξύπνιες το βράδυ, είναι το ίδιο το μωράκι σας. Όπως θα συμβεί αρκετές φορές και μετά τον τοκετό, το μωράκι, όσο είναι ακόμα μέσα στη μήτρα, δεν είναι σίγουρο ότι θα σέβεται το πρόγραμμά σας. Έτσι δεν αποκλείεται όταν εσείς αποφασίσετε να ξαπλώσετε. Αυτό να έχει διαφορετική διάθεση από τη δική σας και όσο εσείς προσπαθείτε να χαλαρώσετε, αυτό ενδέχεται να είναι πολύ δραστήριο. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε μία έγκυο στο τρίτο τρίμηνο που προσπαθεί να κοιμηθεί. Το βίντεο έχει διάρκεια λιγότερη από ένα λεπτό, όμως επειδή είναι σε γρήγορη κίνηση, στην πραγματικότητα την παρακολουθεί για περισσότερο από μία ώρα. Θέλω να παρατηρήσετε την κοιλιά της και πόσο αυτή εντός εισαγωγικών πάλεται, πόσο το μωράκι κινείται. Τότε θα αντιληφθείτε γιατί η γυναίκα μέσα στον ύπνο της αλλάζει συνεχώς θέσεις, προσπαθώντας να βολευτεί. Το βίντεο αυτό αποτελεί απόσπασμα μιας ενδιαφέρουσας ταινίας, διάρκειας περίπου μιας ώρας, η οποία περιγράφει το πώς αλλάζει η ζωή της εγγύου. Στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο σε ολόκληρο το βίντεο αυτό, αλλά και το σύνδεσμο σε μια συλλογή από άρθρα μας για το πώς αλλάζει η ζωή της μένουσας μαμάς κάθε εβδομάδα της κοίησης. Ας δούμε τώρα το βίντεο. Να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.